Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από λίγες μόλις μέρες, η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας το όνομα της αποτελεσματικότερης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, αποφάσισε την ενίσχυση των μέτρων αποτροπής εισόδου προσφύγων και μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πριν από λίγες μέρες, μιλώντας πάντα στο όνομα του ανθρωπισμού, η γαλλική κυβέρνηση εκένωσε τη ζούγκλα του Καλέ, στέλνοντας πάνω από 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες σε ακόμη χειρότερες συνθήκες από αυτές που ήδη βίωναν. Πριν από λίγες μέρες, ο Έλληνας Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος διατηρήθηκε και μετά το χθεσινό κυβερνητικό ανασχηματισμό, έκανε έκκληση για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επιστροφών στην Τουρκία, όπου από προχθές συλλαμβάνονται βουλευτές και στελέχη του ΧΑΝΤΕΠΕ. Την ίδια ώρα που οι συνθήκες οι απάνθρωπες στα hot spots, ένα προθάλαμο δηλαδή των απελάσεων, πυροδοτούν δικαιολογημένες εξεγέρσεις προσφύγων και μεταναστών. Την ίδια ώρα που μπαίνει χειμώνας και χιλιάδες πρόσφυγες εξακολουθούν να μένουν κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα σε σκηνές δίχως θέρμανση, με αποτέλεσμα μόλις πριν λίγες μέρες δύο παιδιά να υποστούν σοβαρά εγκάβματα από την παιδιά που ξέσπασε σε στρατόπεδο εντός εισαγωγικών φιλοξενίας. Θέλω να επισημάνω κι εγώ εισαγωγικά αυτό που αποτελεί για όλους μας κοινό τόπο. Η προσφυγιά, αλλά και η μετανάστευση δεν είναι σε καμία περίπτωση ελεύθερες επιλογές. Είναι αποτέλεσμα πολέμων που τροφοδοτούνται από ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, τροφοδοτούνται από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη Ρωσία, μαζί με τις φιλοδοξίες περιφερειακών δυνάμεων, Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, Τουρκίας. Είναι επίσης αποτέλεσμα μιας ακραίας φτώχειας που επίσης συντηρείται από τις υπεριαλιστικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τα συμφέροντα των πολιεθνικών, την αρπαγή της γης και της σοδειάς στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας και της Αφρικής. Μόνο ένα πολύ απλό επιμέρους παράδειγμα, αν πάρει κανείς, τον έλεγχο των σπόρων, π.χ. από τη Μονσάντο και τη διατροφική εξάρτηση, το οικολογικό έγκλημα που συντελείται μέσα από όλα αυτά, μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα τις αιτίες της ακραίας φτώχειας και της αναγκαστικής μετανάστευσης που προκαλεί αυτή η ακραία φτώχεια. Κάτω από αυτή την οπτική, ο διαχωρισμός ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες είναι τις περισσότερες φορές αυθαίρετος και αδόκιμος και θα έπρεπε να επεκτείνουμε την έννοια του πρόσφυγα στη μεγάλη πλειοψηφία αυτών που σήμερα θεωρούνται οικονομικοί μετανάστες και οι οποίοι στην πράξη αποκλείονται από κάθε δικαίωμα διεθνούς προστασίας και πρόσβαση στο άσυλο. Γιατί είναι η καταστροφή της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και των τοπικών οικονομιών, είτε ως αποτέλεσμα πολέμων, είτε ως αποτέλεσμα επιθετικών πολιτικών του κεφαλαίου, που προκαλούν τα μεγάλα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία επιχειρούν σήμερα να φτάσουν στην υποτιθέμενη γη της υπαγγελίας, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κρίσης, της εσωτερικής υποτίμησης και της υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών. Μιας κρίσης που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα κάποιας ιδιαιτερότητας ή κάποιας έστω διαστροφικής διαχείρισης της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά είναι στο μεγαλύτερο μέρος της απόρρια της δομικής κρίσης υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίση που οφείλεται στους νέους τρόπους κερδοφορίας του κεφαλαίου και της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτή η κρίση είναι που οδηγεί, φορσέ, όπως το λέγαμε στο σκάκι, για σένα το λέω, Μωρέλα, σε ξαναμοίρασμα της πίντας και σε υποτίμηση των δυνάμεων της εργασίας. Όπως βεβαίως και σε καταστροφή ενός μέρους του ίδιου του κεφαλαίου προς όφελος των ισχυρότερων και ανταγωνιστικότερων τμήματων του.
Αυτές οι αντιθέσεις, αυτοί οι ανταγωνισμοί προκάλεσαν στο παρελθόν την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού και λύθηκαν με δύο παγκοσμίους πολέμους που άφησαν πίσω τους δεκάδες εκατομμύρια θύματα. Σήμερα το πρόβλημα επιχειρείται να λυθεί και με μια σειρά περιφερειακών πολέμων. Το όχημα όμως που χρησιμοποιείται για τη συντηρητικοποίηση των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και τη μετατόπιση μεγάλων κοινωνικών τμήματων προς την ακροδεξιά, είναι πάλι η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Σφραγίζοντας τα σύνορα, καταστρατηγώντας τη συνθήκη της Γενέβης και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των θυμάτων πολέμου, υψώνοντας λεπιδοφόρους και ηλεκτροφέρους φράχτες στα σύνορα, στέλνοντας πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ και της Frontex να ανακόψουν ή και να βυθίσουν τα πλοιάρια των μεταναστών, ψηφίζοντας ρατσιστικές νομοθεσίες, δημιουργώντας στρατόπεδα συγκέντρωσης και επικυρώνοντας συμφωνίες για την ενίσχυση της Ευρώπης φρούριο, οι θύτες των ιμπεριαλιστικών πολέμων στρώνουν ταυτόχρονα και το χαλί για την άνοδο των ακροδεξιών ή και φασιστικών ακόμη αντιλήψεων που καταλήγουν να στρέφονται στο σύνολο των κοινωνικά καταπιεσμένων προσφύγων αλλά και ντόπιων. Γιατί η καλλιέργεια τεχνητών αντιθέσεων στο πλαίσιο των καταπιεσμένων στρωμάτων της κοινωνίας, όπως ο ρατσισμός, υπήρξε ανέκαθεν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δικαιολογείται η ανισότητα σαν φυσική κατάσταση και έτσι να διευκολύνεται η εκμετάλλευση των πιο αδύναμων με βάση τη διαφορετικότητά τους, είτε αυτή η διαφορετικότητα είναι πραγματική, είτε είναι επινοημένη. Και παρότι ο φασισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως η ομαλή εξέλιξη του αστικοδημοκρατικού συστήματος, σε περίοδους κρίσης, το αστικό σύστημα ενσωματώνει ένα μεγάλο μέρος της ακροδεξιάς ατζέντας και ρητορικής. Η ξενοφοβία, η ισλαμοφοβία, ο ρατσισμός διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες όχι μόνο για την άνοδο ξενοφοβικών ακροδεξιών κυβερνήσεων στην Ευρώπη, αλλά και ένα πλαίσιο για την διαρκή αυτοαρχοποίηση που καταλήγει σε μια σοβαρή παναχώρηση της ίδιας της αυστικής δημοκρατίας συνολικά. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία ψηφίστηκε μέσα σε ένα ρατσιστικό και ξενοφοβικό παραλήρημα, χρησιμοποιήθηκε εν τέλει και για την καταστολή του κινήματος του Νοί Ντεμπού. Η πολιτική και η οικονομική άλλωστε κρίση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οδηγεί νομοτελειακά σε άνοδο της αριστεράς. Σε περιόδους αποσάρθρωσης αυτού που λέμε κυρίαρχη αστική ιδεολογία, η οποία όμως ταυτόχρονα συνοδεύεται και από μία ήττα της αριστεράς, ο κίνδυνος που ελοχεύει για μία ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς δεν είναι καθόλου αμολυνταίος. Και το μόνο που μπορεί να αποτρέψει αυτό το κίνδυνο είναι στην πράξη η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Γι' αυτό και μόνο ένα exit από την Ευρωζώνη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρξει. Αυτό που γίνεται από τη σκοπιά της αριστεράς και του ταξικού απελευθερωτικού της προτάγματος. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης. Η Χρυσή Αυγή δεν μπόρεσε να ριζώσει και αυτό οφείλεται προφανώς σε μία σειρά από παράγοντες. Οφείλεται σε μία αντιφασιστική παράδοση, η οποία έχει τις ρίζες της στον αντικατοχικό αντιναζιστικό αγώνα, στους αγώνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έχει να κάνει με το ότι η χώρα μας υπήρξε χώρα αποστολή μεταναστών, έχει να κάνει ακόμα και με το ότι τα ίδια τα αντιρατσιστικά κινήματα έχουν κάνει μια καθόλου αμεληταία δουλειά. Έχει να κάνει επίσης όμως και με το γεγονός
ότι μέχρι προχθές, μέχρι πριν ένα χρόνο, είχαμε μια αριστερή πολιτική ηγεμονία, την οποία πλέον δεν έχουμε. Ο κίνδυνος λοιπόν ενδυνάμωσης της επιρροής της ακροδεξιάς ενισχύεται από μια σειρά παράγοντες. Πρώτο, από την καταστροφή μεγάλων τμήματων της μικροαστικής και της μεσαίας τάξης, που ιστορικά αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη των δυνάμεων του φασισμού, ασχέτως αν αυτός στην πραγματικότητα μετά την άνοδό του στην εξουσία εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα της μεγαλοστικής τάξης. Δεύτερο, από την αποαξίωση της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας ως κοινωνικό συμβόλαιο που διακανόνισε τη συμβίωση των τάξεων. Η χαρακτηριστική φράση που όλο και περισσότερο ακούγεται για τους πολιτικούς, όλοι οι ίδιοι είναι, οδηγεί αναπόφευκτα σε μια απαξίωση της λειτουργίας του ίδιου του κοινοβουλευτικού συστήματος, και αυτό βεβαίως όχι από την οπτική μιας αριστερής κριτικής για τη δημοκρατία, όχι ασφαλώς από τη σκοπιά των Σοβιέτ. Τρίτος παράγοντας που ευνοεί μια ενίσχυση και καθοριστικότερος είναι η απαξίωση του ηθικού και πολιτικού πλεονεκτήματος της αριστεράς μέσω της νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό το τίμημα της απαξίωσης, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, δεν το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σύνολο των αριστερών, ριζοσπαστικών και αντικαπιταλιστικών δυνάμεων. Είναι συνεπώς απολύτως αναγκαία η ανακατάκτηση της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, στο πεδίο των οικονομικών αγώνων, αλλά και στο πεδίο των κοινωνικών. Γι' αυτό και σήμερα η άνοδος των ακροδεξιών αντιλήψεων στην Ευρώπη, η επιβολή καθεστώτων έκτακτης ανάγκης, τα κλειστά σύνορα και η οικοδόμηση της Ευρώπης φρούριο απέναντι στα θύματα των πολέμων που προκάλεσε ή υπέθαλψε η υπεριαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστούν τη σύγκρουση με τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές πολιτικές περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ. Ο αγώνας για την υπεράσπιση των προσφύγων και των μεταναστών, για την ισότιμη και πλήρη ένταξή τους στις χώρες υποδοχής, είναι αγώνας κοινός για την κατάργηση των μνημονίων και για την απόκριση της επίθεσης του κεφαλαίου. Ιδιαίτερα σήμερα, μετά και τη σύλληψη των στελεχών του ΧΑΝΤΕΠΕ στην Τουρκία, η απέτηση για την πλήρη κατάργηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο προσφυγικό, η απέτηση για τον άμεσο τερματισμό των απελάσεων στην Τουρκία, είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ. Ο πυλώνας της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τα ανοιχτά σύνορα, η πλήρης αντίθεσή μας στους πολέμους, στην παρουσία του ΝΑΤΟ και του Frontex στη Μεσόγειο στο Αιγαίο, παράλληλα με τον αγώνα μας για την ισότιμη ένταξη των παιδιών στα σχολεία, για την ισότιμη ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην υγεία, στην παιδεία, στα συνδικάτα, είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της ίδιας της κοινωνίας. Παράλληλα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ενισχύσουμε το συντονισμό των διεθνών κινημάτων ενάντια στα κλειστά σύνορα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να δούμε την εμπειρία της διαχείρισης του μετόπου των αντιφασιστικών δυνάμεων που πάλεψαν στην Κίστερλιτς και να τη δέσουμε με τους αγώνες αλληλεγγύης που δίνονται σήμερα στην Ελλάδα. Κλείνοντας, γιατί έχω ξεπεράσει ήδη την ώρα μου, να επισημάνω κάτι. Η καιρή είναι πάρα πολύ χαλεπή, πάρα πολύ δύσκολη. Κάθε αυτάρεσκη προσπάθεια να κλειστούν οι αριστερές δυνάμεις κάθε μια στον εαυτό της θα είναι καταστροφική. Σε αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετόπου, παράλληλα με ένα ριζοσπαστικό κοινό πολιτικό μέτωπο και στη δράση και στο πολιτικό επίπεδο, είναι το μόνο το οποίο μπορεί να ξαναφέρει την αριστερά στην επιφάνεια. Ευχαριστώ.